Η πρώτη μου επαφή με την πισίνα ήταν 11 χρονών. Ο πατέρας μου είχε ασχοληθεί ερασιτεχνικά με το πόλο στο παρελθόν. Είχε το μικρόβιο να με ρίξει εμένα στις πισίνες. Πηγαίναμε για μπάνιο εκείνη την εποχή στη Βάρκιζα και ένας φίλος του του πρότεινε να πάω και να δοκιμαστώ στις σχολές που έκανε τότε η ομάδα πόλου της Κυριαγμένης για νέα παιδιά. Και εμένα στο ξεκίνημα μου άρεσε πολύ σαν ιδέα. Ήταν πρωτόγνωρο για ένα παιδί 11 χρονών να μπαίνει σε μια αθλητική σχολή μιας μεγάλης ομάδας όπως είναι η Κυριαγμένη. Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα. Το καλοκαίρι του 88 ξαναξεκίνησα στις αθλητικές σχολές στη Βουλιαγμένη, δεύτερη χρονιά. Πέρασε και εκείνο το καλοκαίρι και μετά η Βουλιαγμένη για πρώτη φορά συνέχισε το κολυμπητήριο τη λειτουργία του. Παρέμεινα και το χειμώνα του 88, όπου σιγά σιγά ξεκίνησα και μπήκα και στην αγωνιστική ομάδα του ομίλου, που συμμετείχαμε σε πανελλήνια πρωταθλήματα σε επίπεδο junior. Μπήκα το 1991 στην πρώτη ομάδα, στην πρώτη συμμετοχή και από το 1992 και μετά είχα συνεχή παρουσία σε όλα τα πρωταθλήματα της Α1 με την ομάδα πόλο της Κυριαγμένης των Αντρών. Από το 1992 και μετά, όταν ήμουνα στην αντρική ομάδα και κατάλαβα πια ότι είμαι μέλος της ομάδας και ίσως και σημαντικό μέλος της ομάδας, κατάλαβα ότι οι υποχρεώσεις μου έχουν αυξηθεί, ότι από εδώ και στο εξής συγχρόνως μαζί με το... Εκείνη ήταν η εποχή που τελείωνα και το Λύκειο, μαζί με τα μαθήματά μου έχω μεγάλη υποχρέωση και με το πόλο, γιατί και η Βουλιαγμένη τότε περίμενε πολλά από μένα, αλλά και εγώ ήθελα να παίξω πόλο σε υψηλό επίπεδο. Είμαστε 13 παιδιά, τα οποία θα συμμετέχουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Υπάρχουν 4-5 παίχτες οι οποίοι είναι συνομήλικοί μου. 5 παίχτες νομίζω περίπου που είναι κοντά στα 30 και υπάρχουν 3-4 παίχτες οι οποίοι είναι ρούκοι στη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων και θα είναι η πρώτη φορά και κιόλας νομίζω 21-22 χρόνια περίπου. Αυτή θα είναι η ένατη συνεχόμενη φορά που η Εθνική Ομάδα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο και η 14η στο σύνολο από τότε που ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι το άθλημα με τις περισσότερες παρουσίες στην Ελλάδα. Ήταν αυτή η πρόκριση στο Λονδίνο, ήταν ίσως η πιο δύσκολη πρόκριση που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Και πραγματικά αξίζουν όλα τα παιδιά να ζήσουν αυτή τη στιγμή που είναι η στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων. Και μακάρι αυτή τη στιγμή να συνδυαστεί και με μια αρκετά μεγάλη επιτυχία για την ελληνική ποδοσφαίριση. Σήμερα είμαι 36 χρονών. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που ξεκίνησα το πρώτο καλοκαίρι. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν έχω μετανιώσει καθόλου όλα αυτά τα χρόνια. Έχω κερδίσει αρκετά πράγματα από το πόλο. Ίσως σίγουρα θα μπορούσα να κερδίσω περισσότερα. Αλλά δεν είμαι αχάριστος. Είμαι ευχαριστημένος με όλη αυτή την προσπάθεια που κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Και σίγουρα τώρα, σε αυτήν την ηλικία που βλέπω ότι κιόλας το τέλος πλησιάζει, είναι μερικές στιγμές που με πιάνει έτσι μια μελαγχολία και σκέφτομαι ότι όλα αυτά που πέρασα όλα αυτά τα χρόνια και τα βλέπω όλα σαν μια εικόνα, σαν μια κινηματογραφική ταινία που κρατάει έτσι 3-4 δευτερόλεπτα.